Ένας Απόστολος, βουλευτής Χαλκιδικής, υπεύθυνος τομέα υποδομών και μεταφορών. Λοιπόν, κύριε Πανάκη, ορμήσει κλιμάκιο του Πασόκ εδώ στην περιοχή των Τρικάλων, που επλήγει από τον Ντάνιελ, αλλά δεν είναι μόνο για τον Ντάνιελ, ήρθε να κάνει και γενικότερα έτσι μια επίσκεψη για τις υποδομές και την υγεία. Πράγματι, η σημερινή επίσκεψη η οποία γίνεται είναι στο πλαίσιο μιας διήμερης δράσης την οποία έχει αποφασίσει να υλοποιήσει το ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο κεντρικό με πάνω από 10 με 15 βουλευτές σε ολόκληρη την περιοχή της Θεσσαλίας. Έχει και συμβολικό αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα. Συμβολικό από την άποψη ότι αποδεικνύουμε και αναδεικνύουμε ότι η μεγάλη καταστροφή αποτελεί πρωτεύον ζήτημα στις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ και ουσιαστικό γιατί καθώς θέλουμε μέσα από την επαφή μας την οποία έχουμε και σε επίπεδο υποδομών, σε νομούς, σε θέματα υγείας, αλλά και σήμερα είχαμε μια συνάντηση εδώ σε επίπεδο εκπαιδευτικής κοινότητας, να δούμε πού πραγματικά βρίσκεται ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την υλοποίηση όλων αυτών των υποσχέσεων που είχε δώσει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και από την άλλη σαν ΠΑΣΟΚ, σαν κίνημα αλλαγής, πέρα από το κομμάτι του ελέγχου, να υπάρξει και μια κοινοβουλευτική προσπάθεια ώστε να τρέξουν οι διαδικασίες όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σε ό,τι αφορά τώρα το δικό μου κομμάτι, το τομέα υποδομών, ήδη υπήρξε μια συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και την ηγεσία, όπου έγινε μια συνολική συζήτηση και μια ενημέρωση που ζητήσαμε για τα θέματα που αφορούν τη Θεσσαλία. Υπάρχει ένα σκεπτικό ενός πακέτου πολύ μεγάλου, ενός ειδικού project που αφορά την περιοχή. Παρ' όλα αυτά, ξέρετε καλά ότι σε επίπεδο πρωτογενή τομέα δεν έχουν ακόμα αρθεί οι αποζημιώσεις. Και την Κυριακή θα ο πρόεδρος μας ο Νίκος Αδουλάκης στη Λάρισα θα καταθέσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο προτάσεων που αφορά την παραγωγική ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας. Σήμερα λοιπόν στα Τρίκαλα θα υπάρξει μία συνάντηση πέρα από αυτή που είχαμε σήμερα εδώ στον τεχνολογικό και στον πανεπιστημιακό χώρο με τον Δήμαρχο Καλαμπάκας. Θα υπάρξει συναντήσεις σε περιοχές και όπου επλήγησαν κατά τη διάρκεια των καταστροφών και από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε και εμείς να δούμε πού μπορούμε πρακτικά σε κοινοβουλευτικό επίπεδο να παλεύουμε στη Βουλή των Ελλήνων ώστε να τρέξουν οι διαδικασίες όσο πιο γρήγορα γίνεται και να είμαστε παρόν σε αυτό που λέγεται ανασυγκρότηση, παραγωγική ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας και στήριξη βέβαια συγκεκριμένα της περιοχής του Τρικαλών. Καταρχάς να ευχαριστώ τον κύριο Πάνα και τον κλιμάκιο του Πασό για την επίσκεψή του στο τμήμα μας. Είχαμε την ευκαιρία να τον ξεναγήσουμε, να του δείξουμε τα επιτεύγματά μας τα 4-7 χρόνια λειτουργίας μας και ταυτόχρονα να τονίσουμε και να δείξουμε και τις αδυναμίες μας, τις ελλείψεις, τις υποδομές. Πέρα από τις ευχαριστίες, έτσι, μας υποσχέθηκε ότι θα μπορέσει να παρέμβει στο επίπεδο του κοινοβουλευτικού έργου όσο καλύτερα μπορεί για την επίλυση κάποιων ζητημάτων από αυτών. Τα βασικά μας θέματα είναι τα ζητήματα υποδομών, όπως η ελλείψη εργαστηριακών χώρων, το κτηριακό γενικότερα, και ευελπιστούμε τα επόμενα χρόνια και με τη βοήθεια της πολιτείας και βέβαια με τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου να δρομολογηθούν οι εξελίξεις και να δημιουργηθεί το καινούριο τμήμα στο οικόπεδο που έχει παραχωρηθεί ήδη στις Καριές, έτσι ώστε να δημιουργηθεί και ένα κάμπους εκεί μεταξύ των δύο τμήματων.